Καλώς τους. Επιστρέψαμε εδώ. Κοντά μου είναι η Ελένη Καρτσονάκη. Ελένη μου, καιρούς και ζαμάνια είχαμε να τα πούμε. Ναι, πράγματι. Πολύ καιρό. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Είπαμε σήμερα να βάλουμε στο τραπέζι ένα θέμα που δεν ξέρω πόσο συχνά φτάνουν οι γονείς σε εσένα για να συζητήσετε για τη σεξουαλικότητα. Στην περίοδο, ας πούμε, της εφηβείας, που νομίζω ότι εκεί είναι και η στιγμή που αρχίζουμε κι εμείς λίγο να ψαχνόμαστε, να ρωτάμε, να θέλουμε να ενημερώσουμε τα παιδιά για 5 πράγματα. Ναι, συνήθως ξεκινάμε από πολύ μικρότερη ηλικία και θα πρέπει να ξεκινάμε από πολύ μικρότερη ηλικία, γιατί η σεξουαλική αγωγή αφορά κυρίως το πώς προστατεύει ένα παιδί το σώμα του. Οπότε, όταν ξεκινήσει ένα παιδί να καταλαβαίνει και να παρατηρεί το σώμα του, 3-4 ετών, εμείς θα πρέπει να ξεκινήσουμε να του λέμε πώς πρέπει να προστατεύει το σώμα. Είναι ο πρώτος κρίκος της αλυσίδας, αν να λέμε. Γιατί ξεκινάμε από εκεί, από τα πολύ πρακτικά πράγματα, το πώς είναι το σώμα μου, αυτό δηλαδή που έχουμε πολύ συγκεκριμένο στο μυαλό μας για τη σεξουαλική αγωγή, πώς προστατεύω, για να φτάσουμε και σε όλα τα υπόλοιπα σε βάθος χρόνου και αναλόγω στην ηλικία. Ναι. Δεν παραλείπουμε βήματα. Όχι. Καταρχάς, όταν είναι ένα παιδί πολύ μικρό, εμείς απαντάμε μόνο στις ερωτήσεις του, όσον αφορά αυτό το θέμα, το σεξ. Καθώς μεγαλώνει ένα παιδί, από 8-9 ετών, όταν μπαίνει στην προεφηβεία, και λίγο αργότερα, αρχίζουμε να συζητάμε για πράγματα, ακόμα και αν δεν θέλει το παιδί να τα ακούσει. Τι πράγματα συζητάμε μαζί τους και με ποιο τρόπο θα τους τα φέρουμε για κουβέντα. Τι συζητάμε. Καταρχάς, συζητάμε πώς πρέπει να προστατεύουν εκείνα το σώμα τους. Είναι και λίγο βιωματικό βέβαια αυτό. Δηλαδή, μέσα σε ένα σπίτι που έχουμε έναν έφηβο ή μια έφηβη, θα πρέπει να σεβόμαστε κι εμείς πρώτα απ' όλα τα όρια του. Δεν μπουκάρουμε στο δωμάτιο με την πρώτη ευκαιρία, χωρίς να χτυπήσουμε. Χτυπάμε πόρτα, δεν μπαίνουμε μέσα στο μπάνιο, δεν αγγίζουμε σε σημεία όπου φοράει τα ρούχα του. Οπότε, εμείς οι ίδιοι στο σπίτι, οι γονείς, θα πρέπει να προσέχουμε πολύ πόσο σεβόμαστε το σώμα του παιδιού, για να μπορεί και έξω από το σπίτι και εκείνο να ξέρει μέχρι που μπορεί να φτάσει κάποιος άλλος. Αυτό είναι το πρώτο που είναι σημαντικό να κάνουμε. Από εκεί πέρα χρειάζεται να μιλήσουμε και για τη σεξουαλική επαφή. Μάλιστα. Όταν μας ρωτήσει ένα παιδί, έρθει η κουβέντα και είναι ένα παιδί μικρό, ας πούμε, στην προεφηβεία, είναι 9-10 ετών, μπορούμε να πούμε ότι, εντάξει, έχεις χρόνο ακόμα. Δεν θεωρούμε, δηλαδή, δεδομένο ότι θα γίνει άμεσα. Παρένθεση. Αν είναι αγόρι, θα του πούμε, okay, είναι μια κουβέντα που μπορείς να κάνεις με τον μπαμπά σου, αντίστοιχα είναι κορίτσι με τη μαμά. Ή πια δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Πια δεν ισχύει αυτό. Η αλήθεια είναι ότι είναι σημαντικό να κάνει αυτή την κουβέντα ο γονέας που νιώθει άνετα με αυτό. Ωραία. Ή αν δεν νιώθει κανένας από τους δύο άνετα, μπορούμε να πάρουμε και ένα βιβλίο. Βοηθάει. Που θα τα εξηγεί. Μπορείτε να πάρετε ένα βιβλίο, το βάλετε πάνω στον μπάγκο της κουζίνας. Διακριτικά. Να υπάρχει εκεί και κάποια στιγμή μπορεί και να το ξεφυλίσει και να σας ρωτήσει. Είναι σίγουρο ότι θα το ξεφυλίσει. Στην προεφηβεία αισθάνομαι ότι επειδή είναι ακόμα λίγο ακόμα παιδάκια τα παιδιά μας, είναι πιο βατά τα πράγματα. Όταν μπουν πια στην εφηβεία, που έχουν και αυτή την τάση της απομόνωσης και δεν θέλουν και πολλές κουβέντες, έχω την αίσθηση ότι εκεί έξω, στον πραγματικό κόσμο, τα παιδιά θα πάρουν πληροφορίες και για το σεξ και για το πώς γίνεται και για το σώμα και για όλο αυτό το κομμάτι της σεξουαλικής ζωής τους και της δραστηριότητας. Αλλά δεν ξέρω από πού θα τις πάρουν αυτές τις πληροφορίες. Από τους φίλους, από τα social, από το ίντερνετ. Δυστυχώς, οι πληροφορίες είναι τόσες πολλές που είναι προτιμότερο να έχουμε προλάβει εμείς να τις δώσουμε με τον τρόπο που ξέρουμε και που θέλουμε. Γιατί τα παιδιά θα πάρουν πληροφορίες σίγουρα και πολύ εύκολα από το ίντερνετ. Θα πάρουν πληροφορίες από φίλους. Θα πάρουν πληροφορίες από ανθρώπους που εμείς μπορεί να διαφωνούμε με εκείνους για το πώς θα δώσουν την πληροφορία. Μπορεί να τη δώσουν λάθος, είτε από δόλο, καμιά φορά, είτε μπορεί να έχουν πεπιθήσεις εντελώς διαφορετικές από εμάς. Οπότε εμείς πρέπει να προλάβουμε, πρέπει να δώσουμε την πληροφορία εμείς για να είμαστε σίγουροι ότι είναι σωστή.
Και Πώς θα το κάνουμε? Με συζήτηση. Καταρχάς μιλάμε γι' αυτό. Ναι. Δεν φοβόμαστε να μιλήσουμε γι' αυτό. Αυτό είναι το πρώτο. Αν φοβόμαστε να μιλήσουμε γι' αυτό, τότε το έφηβο παιδί μας παίρνει το μήνυμα ότι είναι κάτι κακό. Να την ενοχοποιήσει αμέσως. Ενοχοποιούνται λοιπόν. Παίρνει το μήνυμα ότι η μαμά και ο μπαμπάς νιώθουν πολύ άβολα να συζητούν για αυτό το θέμα. Άρα δεν μπορώ να συζητάω μαζί τους. Και έτσι κλειδώνουν, οπότε δεν θα μας ρωτήσουν αν υπάρχει κάτι σημαντικό που θέλουν να μάθουν. Mm-hmm. Και αυτό που είναι σημαντικό να γνωρίζουν όλοι οι γονείς, γιατί διστάζουν πολύ να μιλήσουν για αυτά τα θέματα με τα παιδιά τους, είναι ότι οι έρευνες σε όλο τον κόσμο δείχνουν ότι τα παιδιά που είναι ενημερωμένα από νωρίς για σεξουαλικά θέματα, είναι και περισσότερο προστατευμένα και από τη σεξουαλική εκμετάλλευση, κακοποίηση, και από ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες. Ξέρεις, η σκέψη, η πονηρή, η πρόχειρη, η σκέψη του φόβου είναι ότι άμα πάω να του τα πω εγώ τώρα όλα αυτά, θα το ξεπονηρέψω το παιδί. Θα το βάλω σε ένα μονοπάτι να αρχίσει να ψάχνεται, να βλέπει άλλα πράγματα. Άστο εκεί που είναι. Και δεν μιλά. Ναι. Άμα δεν μιλά, πάει να πει ότι δεν ξέρει μάλλον. Λένε μη, ξέρεις. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι θέμα υγείας και ασφάλειας το να μιλήσουμε με τα παιδιά μας για αυτά τα θέματα. Ελένη, ξέρεις, θα το πω τώρα, δεν είναι ωραίο ένας δημοσιογράφος να χρησιμοποιείται τις όρους, αλλά εμένα με φοβίζει όλη αυτή η υπερσεξουαλικοποίηση στην οποία είναι εκτεθειμένα τα παιδιά μας. Ναι. Βλέπεις από τις περσόνες που πρωταγωνιστούν στα social, όπου είναι αγόρια και κορίτσια το full σεξουαλικό, κορίτσια τώρα μικρής ηλικίας και αντιστοίχως αγόρια. Mm-hmm. Πουλούν όχι την ομορφιά απλά, δεν προμοτάρουν απλά την ομορφιά. Όλο αυτό το σεξουαλικό, το ερωτικό, το κάλεσμα, το οποίο σου έρχεται και δεν ξέρεις από πού σου ήρθε. Mm-hmm. Τα παιδιά έχουν πολύ εύκολη πρόσβαση στο πορνό. Να δουν πορνό. Και θέλω μετά να το συζητήσουμε αυτό το κομμάτι. Έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ της προάλλες, όπου έλεγαν οι ερευνητές που συμμετείχαν ότι η βιομηχανία του πορνό προμοτάρει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ένα άλλο είδος σεξουαλικής επαφής, όπου ο άνδρας είναι πιο βίος, είναι πιο επιθετικός, ναι, πιο απαιτητικός. Και τα παιδιά μπαίνουν στη σεξουαλική του ζωή έχοντας την εικόνα αυτή σαν πρότυπο, ότι έτσι πρέπει να είμαι. Που δεν είναι αληθινή, φυσικά. Και είναι και πολύ βαριά για τα κορίτσια που θα την υποστούν. Πολύ βαριά. Δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο άγχος, γιατί ιδιαίτερα το γυναικείο σώμα, το κοριτσίστικο σώμα, αντιμετωπίζεται σαν αντικείμενο και όχι σαν το κορμί κάποιου ανθρώπου, έτσι. Οπότε όλο αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο άγχος για τα κορίτσια. Καταρχάς, συμπεριφέρονται με έναν τρόπο σεξουαλικό, όπως θα συμπεριφερόταν ένας ενήλικας. Yeah. Και αυτό τους δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο στρες. Και φυσικά όλο αυτό που βλέπουν και μιμούνται είναι ένα πλήγμα για την αυτοπεποίθησή τους. Δεν μπορούν να το σηκώσουν αυτό, όχι, το πράγμα. Όχι. Δεν είναι έτοιμα. Συναισθηματικά, πρακτικά δεν είναι έτοιμα. Οπότε είναι σημαντικό να συζητάμε πάλι με τα παιδιά μας, ώστε να αποκτούν κριτική σκέψη για όλα αυτά που βλέπουν. Πώς σου φαίνεται αυτό το σώμα, πώς σου φαίνεται τώρα όλο αυτό που βλέπουμε εδώ, εσένα? Εγώ αισθάνομαι λίγο περίεργα. Mm-hmm. Κοιτώντας αυτήν την εικόνα. Mm. Δεν είναι ένα αντικείμενο. Είναι το σώμα ενός ανθρώπου και αυτή τη στιγμή είναι εκτεθειμένο σε δημόσιο χώρο, που είναι το ίντερνετ. Καθημερινά αυτή η κουβέντα. Καθημερινά. Μπαίνει μέσα στην κουβέντα της οικογένειας αυτό το πράγμα. Δεν το είπαμε μία φορά και τέλειωσε. Ούτε, παιδιά, έχω να σας κάνω μία ανακοίνωση ότι δεν θα βλέπετε αυτά τα πράγματα. Έχουμε χάσει το παιχνίδι. Ναι, ναι. Θέλει μία καθημερινή τριβή και τοποθέτηση. Βέβαια. Και με οποιαδήποτε ευκαιρία, είναι σημαντικό να λέμε στα παιδιά τι πιστεύουμε για αυτό που συμβαίνει γύρω μας. Γιατί τα παιδιά ακούνε. Εμείς τι πιστεύουμε. Ναι. Η δική μας η άποψη και η τοποθέτηση. Έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα. Και το μυστικό για να ακούσουν αυτό που τους λέμε εκείνη τη στιγμή? Το μυστικό είναι να λέμε αυτό που νιώθουμε εμείς βλέποντας κάτι. Περνάμε δηλαδή την αξία μας με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να επιβάλλουμε την άποψή μας. Ναι. Ότι και εσύ αυτό θα πιστεύεις. Ή αυτό είναι το σωστό που λέω. Εγώ πιστεύω αυτό και ακούω και τη δικιά σου γνώμη. Ίσως να μάθω και κάτι από σένα. Μάλιστα. Πολύ σπουδαίο αυτό, γιατί συνήθως ξέρεις, πάμε με το...
Αυτό είναι και δεν θέλω να ακούσω τώρα άλλη κουβέντα. Τι αχλαμάρες είναι αυτές που μου λες, τι βλακίες. Μας βγαίνουν πάρα πολύ εύκολα από το στόμα αυτά τα πράγματα. Ναι. Και όντως, γυρνάς πίσω σε αυτό που λέγαμε πριν. Το παιδί νιώθει ότι μα εδώ δεν έχω επικοινωνία. Τι πάω να συζητήσω, ξέρω εγώ, με τη μαμά μου αυτό βλέπει έτσι τα πράγματα. Βέβαια, βέβαια. Πρέπει να είναι ανοιχτή επικοινωνία. Επίσης, σε σχέση με αυτό που είπες προηγουμένως, όσον αφορά τις ερωτικές ταινίες, είναι πάλι. Επιβάλλεται να πούμε στα παιδιά μας ότι αυτό που μπορεί να δουν σε κάποια ερωτική ταινία δεν είναι αληθινό. Ναι. Δεν γίνεται έτσι το σεξ στην πραγματικότητα. Δεν είναι αυτό το σώμα έτσι όπως βλέπεις. Δεν γίνονται τα πράγματα στα αλήθεια έτσι όπως φαίνονται σε αυτές τις ταινίες. Είναι ηθοποιοί, υπάρχουν ειδικά εφέ, δεν είναι έτσι στα αλήθεια. Ξέρεις, χτίζει και μία κουλτούρα και μία συμπεριφορά προς το γυναικείο φύλο αντίστοιχα. Mm. Και τι είναι για μας η γυναίκα σήμερα στην κοινωνία. Και αν είναι απλά ένα σώμα, ένα αντικείμενο για την ειδονή μας. Και πώς τη φερόμαστε και πώς θα την αγκαλιάσουμε, θα τη φιλήσουμε, θα τη χαϊδέψουμε. Πώς θα γίνει η συνέβρεση με το τέρι μας. Όπου αυτά δεν υπάρχουν στις ταινίες πορνό. Μην γελιόμαστε. Είναι ένα κομμάτι εκεί που αφορά ενήλικες. Και όταν το κάνουν οι ενήλικες, ο ενήλικας αλλιώς θα το διαχειριστεί. Mm-hmm. Αλλά είναι ένα υλικό το οποίο δυστυχώς θα είναι και στα μάτια των παιδιών. Βέβαια. Αυτό γιατί ο ενήλικας έχει την εμπειρία. Mm. Και πρακτικά, δηλαδή το πιθανότερο είναι ότι έχει ήδη την εμπειρία. Οπότε βλέποντας αυτό, μπορεί και να γελάσει. Μπορεί. Okay. Ξέρει τι βλέπει. Mm. Και ξέρει πώς είναι και η πραγματικότητα. Ενώ ένα παιδί που ξεκινάει. Βλέποντας αυτές τις ταινίες και δεν ξέρει πώς είναι στην πραγματικότητα η ερωτική επαφή, ότι είναι μια στιγμή που εγώ συνδέομαι με το σύντροφο ή τη σύντροφό μου για να του δείξω πόσο τον αγαπώ, τι νιώθω. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι αυτό που βλέπουν. Οπότε δεν μπορούν να το φιλτράρουν, δεν είναι έτοιμα τα παιδιά. Μια πληροφορία που δεν είναι για τις πλάτες τους. Mm-hmm. Τέλος, δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε όλο αυτό το πράγμα. Ελένη, θέλεις να μιλήσουμε λίγο για τη σεξουαλικότητα και να μιλήσουμε για την σεξουαλική ταυτότητα. Mm. Συζητάω αρκετές φορές με γονείς που τα παιδιά τους είναι στην εφηβεία, όπου φέρνουν συχνά την κουβέντα ότι δεν έχουν ξεκαθαρίσει καλά-καλά τα παιδιά μας σήμερα, αν είναι αγόρια ή κορίτσια. Mm. Πολλά δηλώνουν άφυλα. Ναι. Αυτό εκεί πώς το διαχειριζόμαστε. Νομίζω ότι υπάρχει ένα μεγάλο μπέρδεμα στο μυαλό των σημερινών γονιών. Παλιότερα ήταν πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Ναι. Τώρα δεν είναι. Και οφείλουμε να το δούμε αυτό και όχι να κρυφτούμε. Βέβαια, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Είτε το αποδεχόμαστε είτε όχι, ισχύει αυτό. Ναι. Συμβαίνει. Οπότε είναι καλό να είμαστε ενημερωμένοι, γιατί μπορούμε και να μεταφέρουμε την πληροφορία και να μην αγχωνόμαστε κι εμείς σαν γονείς. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι η ταυτότητα φύλου, δηλαδή το αν αισθάνομαι αγόρι ή κορίτσι ή κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν είναι μια επιλογή. Αυτό, οι έρευνες δείχνουν ότι καθορίζεται σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό από γενετικούς παράγοντες. Έτσι γεννιέται δηλαδή ένας άνθρωπος και περίπου τα παιδιά 3 με 4 ετών συνήθως γνωρίζουν τι νιώθουν μέσα τους. Καταλαβαίνω. Τοποθετούνται έτσι όπως κοινωνικά έχει τοποθετηθεί και έχει προσδιοριστεί το φύλο. Έχει προσδιορίζεται το φύλο στην γέννηση, σε όλους μας. Το βιολογικό μας. Ναι. Έτσι. Το βιβλιάριο υγείας του καθενός γράφει αν είμαστε αγόρια ή κορίτσια. Mm. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένας άνθρωπος μεγαλώνοντας θα νιώθει έτσι. Μπορεί να νιώθει κάτι άλλο αυτό μέσα το, του. Το αντιλαμβανόμαστε, το βλέπουμε, πώς το διαχειριζόμαστε. Είναι το θέμα. Και εδώ πάλι μπαίνει η ενημέρωση πρώτη. Η επαφή με το παιδί. Τι μπαίνει πρώτο εκεί. Σίγουρα μπαίνει η ενημέρωση. Καταρχάς, δεν έχουμε επιλογή παρά να το αποδεχτούμε. Είναι σαν να λέμε ότι δεν θα αποδεχτώ κάποιον επειδή είναι αριστερόχειρας. Έτσι, έτσι γεννήθηκε. Αυτό τον βολεύει. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποιος θα πρέπει να νιώθει κάτι άλλο επειδή μοιάζει το φύλο του στη γέννηση
με αυτό που έχουμε σαν εικόνα για το τι είναι ένα αγοράκι ή ένα κοριτσάκι, εκείνος μέσα του όμως μπορεί να αισθάνεται κάτι άλλο. Και με αυτό έχει γεννηθεί. Ξέρεις, πρέπει να καταρρύψουμε και πάρα πολλές φράσεις από το λεξιλόγιό μας, με βάση αυτό που μου λες τώρα. Αυτό που λέμε ο σεξουαλικός προσανατολισμός ή η σεξουαλική επιλογή, είναι σαν να βάζουμε στον άνθρωπο στον οποίο αναφερόμαστε την ευθύνη ότι εσύ επιλέγεις πώς θα προσανατολιστείς, εσύ επιλέγεις ποιο φίλο θα ερωτευτείς και θα αγαπήσεις, ας πούμε, ή τι νιώθεις. Okay. Αυτό εν μέρη μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί η ταυτότητα φίλου, δηλαδή το αν αισθάνομαι εγώ αγόρι, κορίτσι ή κάτι άλλο, δεν έχει σχέση με τον προσανατολισμό μου. Σωστά, έχεις δίκιο. Ναι. Δηλαδή το τι θα επιλέξω, γιατί μπορώ να επιλέξω αν θα κάνω με αγόρια ή κορίτσια σχέσεις. Και ειδικά στην εφηβεία, που ο πειραματισμός και το ότι θέλω να δοκιμάσω διάφορα πράγματα είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ έντονος. Για να περάσει από όλη αυτή τη διαδικασία ένας έφηβος, μπορεί να δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αυτοπροσδιοριστεί ως κάτι επειδή απλά είχε μία εμπειρία. Συνέβαινε πάντα αυτό με τους εφήβους ή τώρα επειδή έχουν πρόσβαση στο... Γίνεται αυτή η πληροφορία κοινή πολύ γρήγορα σε επίπεδο παγκόσμιο. Τα παιδιά προχωρούν και κάνουν. Είναι πιο ανοιχτά σε όλες αυτές τις επιλογές. Είναι πιο ανοιχτά, είναι πολύ περισσότερο απενοχοποιημένα. Και μπορούν πιο ανοιχτά να εκφράσουν τις επιθυμίες τους. Και νομίζω ότι ειδικά με τους εφήβους, ευτυχώς, οι έφηβοι δέχονται τη διαφορετικότητα πολύ περισσότερο πια. Στα οπότε παιδιά της ηλικίας τους και γενικότερα νομίζω, αλλά και στα παιδιά της ηλικίας τους. Ειδικά σε αυτά τα θέματα. Ο γονιός που θα αντιληφθεί, θα καταλάβει, όλοι νομίζω το καταλαβαίνουν ότι ένα παιδί μπορεί να έχει μια διαφορετική, να έχει τοποθετηθεί διαφορετικά σε σχέση με το φίλο του, από αυτό που έχουμε εμείς στο βιβλιάριο υγείας, τέλος πάντων, από τη γέννησή του. Όταν λοιπόν αποφασίζει ότι, okay, το βλέπω, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν θέλουν ποτέ να το δουν αυτό. Okay. Όταν αποφασίζει ότι το βλέπω. Έχω την εντύπωση ότι πολλές φορές μπορεί να είναι ατσούμπαλη η αντιμετώπιση. Mm-hmm. Έχουμε δει, προσωπικά γνωρίζω και πολλούς γονείς που το έχουν αγκαλιάσει και μεγαλώνουν ένα παιδί ευτυχισμένο και ισορροπημένο. Mm-hmm. Έχω δει και ανθρώπους που δεν μπορούν να το διαχειριστούν, διότι έχουν μεγαλώσει με κάτι άλλο στο μυαλό τους μέσα και επίσης δεν μπορώ να τους αδικήσω αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Εκεί ο ειδικός πώς συμβουλεύει την προσέγγιση? Είναι ένα δίλημα θεωρητικά και σχετικά απλό. Εφόσον δεν μπορείς να παρέμβεις σε αυτό που ορίζει η φύση του κάθε ανθρώπου. Δεν μπορείς εσύ να του πεις ότι είναι αγόρι, για παράδειγμα, αν δεν νιώθει αγόρι. Mm-hmm. Άρα θα πρέπει να επιλέξεις ένα παιδί που είναι ευτυχισμένο με αυτό που επέλεξε. Θα το αποδεχτείς αυτό που του ορίζει η φύση του ή θα χαλάσεις τη σχέση σας. Γιατί είναι πολύ δύσκολο για χατήρι κάποιου εγώ να αρνηθώ τον εαυτό μου. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να νιώθει και ασφαλής με αυτό που επιλέγει και με αυτό που είναι. Οπότε νομίζω ότι πρώτα απ' όλα οι γονείς θα πρέπει να το αγκαλιάσουν αυτό και να το αποδεχτούν. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά γίνεται γύρω μας. Ναι. Άνθρωποι που ζουν κρυμμένοι από τους ίδιους τους γονείς. Mm-hmm. Που είναι πολύ παρηφορτή αυτό. Πάρα Φυσικά. Πολύ σκληρό. Φυσικά. Να μην έχεις αυτή την αποδοχή, τη βασική. Mm-hmm. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Okay, τα παιδιά στην εφηβεία θα πειραματιστούν, θα επηρεαστούν πάρα πολύ από τα κοινωνικά πρότυπα. Mm-hmm. Θα δούμε ανθρώπους, περσόνες, τα social, λέω συνεχώς τα social, αλλά ο κόσμος που κινούνται τα παιδιά μας είναι τα social, όπου έχουν εξωτερικά τα χαρακτηριστικά τους, ίσως και για λόγους marketing πολλές φορές, παραπέμπουν σε κάτι άφυλο. Δεν παραπέμπουν ξεκάθαρα αγόρι ή ξεκάθαρα κορίτσι. Είναι μία τάση, το δούμε στα ρούχα τους, στα μαλλιά τους, στην εμφάνισή τους. Και εκεί πάλι μας πιάνει ένας πανικός. Δεν σημαίνει τίποτα. Η ταυτότητα φύλου. Δηλαδή αυτό που αισθάνομαι εγώ μέσα μου, με το πώς εκφράζω το φίλο μου, δεν έχει καμία σχέση. Ή με τη σεξουαλικότητά μου, δηλαδή το τι σχέσεις θα κάνω. Ναι.
Δεν έχει καθόλου να κάνει το ένα με το άλλο. Όπως δεν έχει να κάνει και το βιολογικό μου φίλο. Δηλαδή. Αυτό με το οποίο γεννήθηκα. Αυτό που γράφει το βιβλιαρίο μου. Δηλαδή. Ναι. Mm-hmm. Το ίδιο πράγμα. Μπορεί να φαίνομαι κάτι άλλο και να είμαι κάτι άλλο. Για τη διαφορετικότητα του άλλου, πώς μιλάμε στα παιδιά μας. Είπες πριν ότι η έφηβη μας σήμερα είναι πιο ανοιχτή. Mm-hmm. Αλλά θα δούμε, αναπόφευκτα ένα παιδί κουβελάει και από την οικογένειά του πράγματα. Και μην γελιόμαστε, ναι, μπορεί να έχουμε κάνει πολλά βήματα κοινωνικά, αλλά έχουμε πάρα πολλά ακόμη ταμπού και κατάλοιπα μέσα μας σε σχέση με την σεξουαλικότητα, με τη διαφορετική ταυτότητα, γενικώς με τη διαφορετικότητα των άλλων, όποια και αν είναι αυτή, από όπου και αν πηγάζει, τέλος πάντων. Εκεί πάλι είναι κάτι που χτίζεται σαν αξία στην οικογένεια από πολύ νωρίς. Βέβαια. Το ότι όλοι οι άνθρωποι και όλες οι σχέσεις και όλες οι οικογένειες έχουν δικαίωμα να είναι ευτυχισμένοι, να εκφράζουν την αγάπη τους όπως νομίζουν, να επιλέγουν το σύντροφο ή τη σύντροφό τους όπως τους αρέσει. Δεν είναι ένα δικαίωμα όλων των ανθρώπων αυτό. Αυτοδιάθεση. Έτσι. Σταματάμε λοιπόν να κάνουμε ομοφοβικά σχόλια. Δεν είναι μόνο τι λέμε και τι δείχνουμε και τι κάνουμε, αλλά σε ανύποπτο χρόνο μπορεί να μην συζητάμε για σεξουαλικά θέματα, αλλά κάνουμε ένα σεξιστικό αστείο. Κοροϊδεύουμε ένα σώμα που βλέπουμε απέναντι να περνάει, κοροϊδεύουμε, λέμε πάρα πολύ συχνά ανέκδοτα ομοφοβικά και λέμε και εκφράσεις. Ναι. Ντρέπομαι τώρα να τις πω. Αλλά... Υποτιμητικές, χρησιμοποιούμε συγκεκριμένες λέξεις. Ομοφοβικές, βέβαια. Που μπορεί να δηλώνουν ότι είσαι δηλός, δεν έχει σχέση με τη σεξουαλικότητα. Άρα αυτά είναι καλό να τα σταματήσουμε. Πόσο σημασία έχει η γλώσσα, τι συμβολισμούς κουβαλάει. Ναι, ναι. Προσέχουμε λοιπόν τι λέμε. Προσέχουμε πολύ. Και ασυναίσθητα πώς μας βγαίνει. Ναι, γιατί δεν φτάνει να πω σε κάποιον, δεν φτάνει να πω στο παιδί μου ότι πρέπει να σεβόμαστε όλους τους ανθρώπους και ότι όλοι έχουν δικαίωμα στην ευτυχία και στην έκφραση, αλλά χρειάζεται να το δείχνω και κάθε μέρα αυτό με τη στάση μου. Ναι, τελικά τα παιδιά αυτό θα εισπράξουν, αυτό θα πάρουν από εμάς. Mm-hmm. Παρά το ότι μπορεί εμείς να έχουμε βγει κάθε μέρα να στο μεσημεριανό τραπέζι και να βγαίνουμε και να βγάζουμε λόγο, ας πούμε, σήμερα θα σας μιλήσω γι' αυτό. Ναι. Τα παιδιά θα θυμούνται από μένα με ένα περίεργο τρόπο. Είναι σαν η άβρα μας να μένει και να είναι στο μυαλό τους μέσα. Αυτό το καθημερινό μου. Ναι, το γιατί πώς μίλησα για τον διαφορετικό άνθρωπο, για τον διαφορετικό από μένα, γιατί και εγώ είμαι διαφορετική για κάποιους άλλους. Ναι, βέβαια. Οι πράξεις μας έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα από τα λόγια μας. Ξεκάθαρο. Ναι. Το βλέπουμε αυτό, το βλέπουμε στην πορεία πώς πάει όλο αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Συζητάμε λοιπόν για τη διαφορετικότητα. Ναι. Συζητάμε, το συζητάμε όμορφα, με ευγένεια και το συζητάμε και ανοιχτά. Ανοιχτά. Και για το φίλο μας και για τη σεξουαλικότητα και για όλα όσα θέλουμε να συζητήσουμε με το παιδί μας. Δηλαδή, πολλές φορές λέμε, αντιμετωπίζω αυτό το θέμα, πρέπει να βρω έναν ειδικό. Χωρίς καν να το έχουμε συζητήσει με το παιδί μας. Εντάξει, πολλοί γονείς διστάζουν να συζητήσουν για αυτά τα θέματα και επίσης διστάζουν και για έναν άλλο λόγο, γιατί φοβούνται και αγχώνονται ότι μπορεί εγώ να αφήσω το ελεύθερο στο παιδί μου να κάνει πράγματα που δεν θα ήθελα να κάνει, να δοκιμάσει πράγματα που δεν θα ήθελα να δοκιμάσει. Δεν έχουμε αυτή τη δύναμη. Το παιδί θα δοκιμάσει έτσι κι αλλιώς. Αυτά τα πράγματα, αυτό, Αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Δηλαδή, αν ένα παιδί... Ξεχνάμε τα δικά μας, μου φαίνεται, Ελένη. Ναι. Το ότι ζούμε από θαύμα, το ότι έχουμε κάνει διάφορα πράγματα. Βέβαια, η ομοφιλοφιλία δεν κολλάει. Δεν είναι μεταδοτική, δηλαδή. Ούτε επειδή θα συζητήσουμε, πάει να πει ότι θα πονηρέψουμε το παιδί. Δεν ισχύει αυτό. Έχουμε δει κατά καιρούς διάφορα πράγματα να περνούν σε εισαγωγικά σαν μόδα, γιατί η μεγαλύτερη ανησυχία των γονιών, έχω την αίσθηση, είναι περισσότερο από το πραγματικά δεδομένο, ότι μην παρασυρθεί το παιδί μου, αγνοώντας αυτό που είπες, ότι είναι κάτι με το οποίο γεννιέσαι, είναι ένα χαρακτηριστικό βιολογικό γενετικό. Και εμείς θεωρούμε ότι βλέποντας π.χ. να γίνονται στάρ και διάσημοι ομοφιλόφιλοι, το παιδί μας θα κυνηγήσει αυτό και άρα θα υιοθετήσει αυτά τα χαρακτηριστικά. Όχι. Γεννιέται με αυτό, οπότε εμείς θα πρέπει να επιλέξουμε. Θα είναι ένα παιδί που θα ζει όλη του τη ζωή από ενοχές. Μια διπλή ζωή. Θα κάνει κρυφά αυτό που του αρέσει.
ή θα είναι ένας ευτυχισμένος υγιής ενήλικας που θα μπορεί να εκφράζει τον εαυτό του. Όπως όλοι αυτό επιθυμούμε. Mm. Και μας εύχομαι να τον βρούμε αυτόν τον εαυτό, όπου και αν είναι εκεί μέσα χωμένος, παραχωμένος. Μακάρι. Και να τον εκφράζουμε αυτό με ευγένεια προς εμάς και στους άλλους και με ειλικρίνεια. Mm-hmm. Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Και εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Στο επανειδήν θα πω.